αυτή εδώ η άσκηση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι παλιό θέμα εξετάσεων. Να δείξετε ότι αν GVE είναι ένα απλό επίπεδο, βλέπουμε επίπεδο, πολύ ωραία γράφημα με νήσων 11 κορυφές, τότε το συμπλήρωμά του δεν είναι επίπεδο γράφημα. Τώρα, από τη στιγμή που βλέπουμε επιπεδότητα, έτσι, κατευθείαν το μυαλό μας πάει στη μεθοδολογία, να το θυμάσαι αυτό. Βέβαια, εδώ πέρα στην εκφώνηση αυτή δεν έχουμε κάποια έτσι σκληρή ιδιότητα σαν αυτές τις οποίες συζητούσαμε στις ασκήσεις που είδαμε στο μάθημα. Έχουμε απλά ότι το γράφημα είναι απλό. Οπότε, όσον αφορά τους κύκλους του γραφήματος, έχω ότι δεν έχω ανακυκλώσεις, δεν έχω παράλληλες ακμές, άρα όλες οι όψεις έχουν βαθμό μεγαλύτερο του 3. Και τώρα αυτό το κομμάτι δεν χρειάζεται να το αποδεικνύουμε, γιατί όταν η εκφώνηση μου λέει ότι μόνο το γράφημα είναι απλό, η μεθοδολογία οδηγεί στον τύπο μη μικρότερο ίσο του 3 ή μειον 6. Άρα λοιπόν εδώ πέρα μπορούμε να τη σκαπουλάρουμε όσον αφορά το βήμα του να γράψουμε πληροφορία για τους κύκλους του γραφήματος και να πάμε κατευθείαν και να πούμε ότι για το αρχικό γράφημα ισχύει αυτή εδώ η σχέση, χωρίς να την αποδείξουμε, γιατί όπως είπαμε είναι θεωρία αυτή. Ότι τα απλά επίπεδα γραφήματα έχουν αυτή εδώ τη σχέση, είναι θεωρία και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε κατευθείαν, ότι οι ακμές είναι το πολύ 3 ή μειον 6. Τώρα, από την άλλη μεριά μου λέει στην εκφώνηση ότι έχω 11 κορυφές, άρα οδηγούμενος σε αυτήν εδώ τη σχέση, το μη μικρότερο του 3 ή μειον 6, πηγαίνοντας και κάνοντας μια αντικατάσταση όπου είναι το 11, έχω αυτομάτως ότι το αρχικό γράφημα έχει το πολύ 27 ακμές. 3, 11, 33, μείον 6 μας κάνει 27. Άρα αυτή είναι η σχέση η οποία βγήκε για το αρχικό γράφημα. Τώρα, εδώ πέρα μιλάμε για συμπλήρωμα, έτσι, και για το συμπλήρωμα ισχύει τι. Ισχύει ότι και το συμπλήρωμα είναι απλό γράφημα, έτσι. Άμα έχεις ένα γράφημα, το συμπλήρωμά του είναι επίσης απλό γράφημα, είναι κομμάτι του ορισμού. Οπότε λοιπόν για το συμπλήρωμα, αν συμβολήσουμε με μητώνος τις ακμές του συμπληρώματος, έχω την εξής πληροφορία για το γεγονός ότι υποθέτω ότι το γράφημα αυτό είναι επίπεδο, έτσι. Μας λέει να αποδείξουμε πάνω στην εκφώνηση ότι και το συμπλήρωμά του δεν είναι επίπεδο γράφημα. Άρα ήταν μια απόλυτα λογική σκέψη αυτό που αναφέρεται στην πρώτη γραμμή, ότι θεωρώ ότι και αυτό το γράφημα και το συμπλήρωμα είναι επίπεδα γραφήματα. Οπότε πηγαίνοντας τώρα όσον αφορά το συμπλήρωμα, συμβολίζομαι με τόνος στις ακμές του συμπληρώματος και ξέρω ότι το συμπλήρωμα θα είναι απλό γράφημα. Επίσης από την υπόθεση παραπάνω έχω ότι είναι επίπεδο και άρα λοιπόν κατευθείαν ισχύει η σχέση που συζητήσαμε. Το συμπλήρωμα είναι ένα απλό επίπεδο γράφημα, άρα οι ακμές του θα είναι το πολύ επίσης 3 ή μειον 6. Όπως βλέπεις τον είναι σταθερό, γιατί ξέρουμε από τον ορισμό του συμπληρώματος ότι οι κορυφές του γραφήματος και του συμπληρώματος είναι οι ίδιες. Άρα για το συμπλήρωμα θα ισχύει η σχέση μη τόνος είναι μικρότερο ίσο του 3 ή μειον 6. Συνεπώς αυτομάτως, αφού οι κορυφές είναι 11 και για το συμπλήρωμα, έχω ότι το μη τόνος είναι μικρότερο ίσο του 27 επίσης. Εδώ βλέπουμε την αξιοποίηση της πληροφορίας όσον αφορά ότι το γράφημα είναι απλό και βεβαίως και το συμπλήρωμα είναι απλό και είναι επίπεδα και τα δύο και μας βγήκε πάλι μια σχέση ανισότητας. Αυτό θα είναι το χαρακτηριστικό των ασκήσεων. Εφόσον βλέπω ότι το γράφημα είναι επίπεδο, αξιοποιώ την πληροφορία για τους κύκλους και μου βγαίνει μια ανισότητα η οποία ισχύει μεταξύ κορυφών και ακμών. Αυτή στην ουσία μετά χρησιμοποιείται για να λυθεί η άσκηση. Εδώ στη συγκεκριμένη άσκηση είχαμε το συμπλήρωμα, είχαμε μόνο την πληροφορία ότι το γράφημα ήταν απλό και όταν έχω μόνο την πληροφορία ότι το γράφημα είναι απλό, μπορώ να προχωρήσω κατευθείαν και να πάρω αυτή τη σχέση η οποία προκύπτει με εφαρμογή της μεθοδολογίας, δηλαδή ότι το μη είναι μικρότερο του 3 ή μειον 6, γιατί είναι όπως είπαμε θεωρία. Τώρα, από τις 1 και 2 βλέπεις εδώ μια θεία έμπνευση ότι άθροισε κατά μέλους στις δύο εξισώσεις και του βγήκε μισή μητώνος μικρότερος του 54. Παρόλα αυτά, αυτό το οποίο πρέπει να σκεφτούμε άμεσα είναι ότι εδώ όσον αφορά το συμπλήρωμα έχουμε τύπο, έχουμε μαθηματικό τύπο που σχετίζει τις ακμές του γραφήματος και του συμπληρώματος. Οπότε ισχύει για το μαθηματικό τύπο αυτόν ότι οι ακμές του γραφήματος και του συμπληρώματος είναι ίσες με τις ακμές της κλίκας και σε αυτές τις ασκήσεις, όπως θα διαπιστώσετε και στη συνέχεια, έχει φτάσει η ώρα για άλγεβρα. Έχει φτάσει η ώρα για άλγεβρα με την έννοια πια ότι σταθερά θα παίζουν αυτοί οι σημαντικοί τύποι μεταξύ ακμών και κορυφών. Οπότε εδώ πέρα έχω συμπλήρωμα. Αμέσως το μυαλό μου πάει να πάω να κατεβάσω τον τύπο που έχω για τις ακμές του γραφήματος και του συμπληρώματος. Δηλαδή ότι οι ακμές του γραφήματος και οι ακμές του συμπληρώματος μου δίνουν τις ακμές της αντίστοιχης κλίκας. Κάνοντας εδώ μια αντικατάσταση, αυτό το οποίο παίρνουμε τελικά είναι ότι οι ακμές του γραφήματος και του συμπληρώματος μαζί είναι 11 επί 10 δεύτερα. Άρα λοιπόν είναι 55. Από εκεί προέκυψε και η θεία έμπνευση την οποία είδατε νωρίτερα. Δηλαδή, αφού ξέρω ότι το άθροισμα των ακμών του γραφήματος και του συμπληρώματος μας κάνει τόσο,
και 27 και 27 κάνει 54. Ιδού λοιπόν γιατί πρόσθεσε την 1 και τη 2 κατά μέλη. Για να του βγει ότι σύμφωνα με τους δύο τύπους που είχαμε, οι ακμές του γραφήματος και του συμπληρώματος μαζί θα είναι το πολύ 54. Συνεπώς πράγματι έχουμε οδηγηθεί στο άτομο. Η 3 λέει ότι αυτό το άθροισμα είναι μικρότερο στο 54 και η 4 λέει ότι υποχρεωτικά το άθροισμα αυτών των δύο είναι ισχύει το 55. Το άτομο έχει ολοκληρωθεί, έχει στηθεί, άρα λοιπόν γυρνάμε πίσω στην εκφώνηση και δεν ισχύει η υπόθεσή μας. Άρα όντως το συμπλήρωμά του είναι επίπεδο γράφημα. Οπότε η άσκηση ολοκληρώθηκε. Όπως βλέπετε το άτομο θα παίξει εδώ αρκετά στο παιχνίδι, θα το χρησιμοποιήσουμε και εδώ βλέπουμε μία χρήση επίσης του ατόπου, να το αναφέρουμε και αυτό. Μας ζητούσε να αποδείξουμε κάτι το οποίο δεν ισχύει, κάτι το οποίο δεν έχει μία ιδιότητα. Οπότε εκεί πέρα ήταν απόλυτα λογική ιδέα να χρησιμοποιήσουμε το άτομο. Έστω ότι έχει την ιδιότητα. Τι θα γίνει μετά? Άτομο. Άρα λοιπόν δεν έχει τη ζητούμενη ιδιότητα. Με λίγα λόγια δηλαδή, όταν μια πρόταση προς απόδειξη ξεκινάει με το δεν, θα είμαστε πάντα ψηλιασμένοι ότι κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε.